Πάμε λοιπόν πίσω να πιστέψουμε στο διαμέρισμα που έγινε η έκρηξη. Από ό,τι αποδεικνύεται ήταν γιάφκα τρομοκρατών. Βρέθηκε όπλος στο διαμέρισμα που έγινε η έκρηξη, γνωστά στα αρχές τα δύο άτομα. Πάμε να μάθουμε τις περισσότερες πληροφορίες. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο άτομα ήταν γνωστά στις αρχές, τα άτομα που νίκιαζαν το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες ότι από ό,τι φαίνεται κατασκεύαζαν μια μεγάλη βόμβα μεγάλης ισχύς. Είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι ερευνητές. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν πρόκειται για γιάφκα τρομοκρατών, οι οποίοι τι έκαναν, κατασκεύαζαν τη συγκεκριμένη βόμβα για να κάνουν κάποιο χτύπημα μέσα στις επόμενες μέρες σε κάποια κεντρική περιοχή της Αθήνας, εικάζουν οι αρχές. Ενώ μέσα στο χώρο, όπως είπαμε, ήδη βρέθηκε και όπλο, ταυτοποίησαν το ζευγάρι που ήταν μέσα στο διαμέρισμα. Ναι. Πρόκειται για δύο νεαρούς που στο παρελθόν είχαν προσαχθεί πάλι από την κρατική ασφάλεια, χωρίς όμως να έχει γίνει κάποια περαιτέρω κράτηση και κάποιες άλλες διαδικασίες και είχαν αφαιθεί ελεύθεροι. Τώρα αυτό που προσπαθούν να δούνε, λέει, είναι τι συνέβη ακριβώς. Με το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ο νεκρός άντρας, ο οποίος κατασκεύαζε τη βόμβα, να έκανε κάτι λάθος στη συναρμολόγηση, με αποτέλεσμα φυσικά και να εκραγεί και να έχουμε και το θάνατό του, αλλά και τελικά. Άρα μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ετοιμάζανε, κυρίες και κύριοι, τρομοκρατική επίθεση στην Αθήνα. Το θέμα είναι ποιος ήταν ο στόχος. Πού ήθελαν να βάλουν τη βόμβα. Την ισχυρή αυτή βόμβα. Η οποία... αποτύχει. Αποτύχει, δεν θυμίσαμε απλούς πολίτες οστήματα και την πάτησε ο ίδιος ο κατασκευαστής της βόμβας. Θυμίζει. Που ήθελε νεκρούς, από ό,τι φαίνεται. Ήταν μεγάλης ισχύος. Άρα εδώ πέρα είναι τι συμβαίνει πίσω από αυτή την υπόθεση. Τι συμβαίνει. Αυτή βρέθηκε ήταν Έλληνες ή αλλοδαποί. Έλληνες ήταν ή αλλοδαποί. Αλλοδαποί. Οι οποίοι δεν γνωρίζουμε ούτε στοιχεία, κύριε Καμπούρη. Όχι, δεν τα γνωρίζει η ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε εμείς αυτή τη στιγμή στη δημοσιότητα. Έχονται η μία πληροφορία μετά την άλλη τη τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι ήταν γνώριμοι στις αρχές. Και υπάρχει και το εξής ακόμα, ναι. Είναι ότι εάν πρόκειται για μια νέα ομάδα ή αν πρόκειται για μέλη συγκεκριμένης οργάνωσης που είχαν ήδη πραγματοποιήσει κάποια χτυπήματα τους. Βγάλτε τον κύριο Μπαλάσκα, κύριε Καμπούρη, να μας πει. Τελευταίους 15 μήνες. Βγάλτε τον κύριο Μπαλάσκα. Ούτε ο κύριος Μπαλάσκα γνωρίζει, να λέμε είναι κάτι που βγαίνει τώρα. Είναι φρέσκο. Α, έχετε τα φρέσκο. Έχετε αποκάλυψη. Ξαναλέμε, η αντιτρομοκρατική παρακολουθεί τις έρευνες αυτή τη στιγμή. Όλα τα όσα γίνονται γνωστά μιλούν για ξεκάθαρα ομάδα η οποία θα το κατασκεύαζε μέσω συγκεκριμένο διαμέρισμα βόμβες και σκοπός τους ήταν να κάνουν τρομοκρατικό χτύπημα. Αλλοδαποί και οι δύο, τα στοιχεία τους τα γνωρίζουν οι αρχές, αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις στις επόμενες ώρες από την... χωρίς να ξέρει. Από το αρχηγείο. Και χωρίς να γνωρίζει, κύριε Καμπούρη, ο καθένας που είναι στην πολυκατοικία, ο κάθε ανυποψίαστος γείτονας, ποιους έχει δίπλα του. Αντιλαμβάνεστε ποιοι είναι στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή μπορεί δίπλα να έχετε βομβιστές, να έχουμε τρομοκράτες και δεν μπορεί κανείς να ελέγξει το τι γίνεται στο διπλανό του σπίτι. Έτσι. Είμαστε λοιπόν μέσα σε αυτή την ελληνική δημοκρατία ανυπεράσπιση πολίτες.